Για μία ακόμη φορά βρίσκομαι στους φιλόξενους χώρους του ξενοδοχείου Ελληνικό Κάστρο, με θερμές ευχαριστίες βέβαια στον κύριο Αντώνη Φεγκουδάκη και στον διευθυντή του, του ξενοδοχείου τον κύριο Πάντο, παρέα με έναν άνθρωπο ο οποίος όπως όλοι μας έχει γράψει και αυτό στη δική του ιστορία. Ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία εδώ πέρα και αυτή η ιστορία είναι ιστορία γενικά της Χίου. Παρέα με έναν άνθρωπο λοιπόν ο οποίος είχε μάλλον πολύ μεγάλη σχέση με χρώματα τα οποία ομορφαίνουν και ξεχωρίζουν τη ζωή μας, αλλά με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολλά χρόνια και με το ποδόσφαιρο και με τα επαγγελματικά εδώ πέρα των εμπόρων κτλ. Αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία, ήταν και υποψήφιος με τον Πέτρο Παντελάρα και ήταν και χορηγός της Μόστρας Τιμιανών, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και εγώ δημόσια από εδώ. Πρόκειται λοιπόν για τον Μιχάλη Φράσκο. Μιχάλη Φράσκο, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να ανακατέψουμε τις κάτω γη στα χώματα που λένε και να δούμε κάποια πράγματα και να θυμηθούμε μάλλον κάποια πράγματα τα οποία ανήκουν βέβαια στο παρελθόν, αλλά αποτελούν για μια ακόμη φορά, θα το πω, την ιστορία. Μιχάλη, να σας καλωσορίσω σε ανθρώπινες διαδρομές και να δούμε λοιπόν και τη δική σου διαδρομή, η οποία έχει και αυτή το δικό της ενδιαφέρον, όπως άλλωστε οι διαδρομές όλων μας. Και γιατί τα παράτησες, με παραμεγάλωσες? Επειδή δουλεύω από παιδί, δηλαδή από μικρός στο κουρμπέτι που λέμε. Καλά ήταν πια. Όταν βγήκα στη σύνταξη το 2014, βγήκαμε 45 χρόνια συντάξιμα. Ναι. Έτσι. Και παρόλα αυτά δούλευα και συνεχίζω να... Και βέβαια, Μιχάλης Φράσκος είχε το γνωστό μαγαζί με οικοδομικά, δεν θα έλεγα οικοδομικά υλικά. Με είδη υγιεινής, αλλά και χρώματα. Με χρώματα και όλα αυτά τα πράγματα στην αρχή. Στην αρχή της Ροδοκανάκη, το οποίο όμως το οποίο κάποια στιγμή έκλεισε, αλλά από ό,τι βλέπω, Μιχάλη, η επέκταση της εμπορικής δραστηριότητάς σου ήταν ακόμα πιο μεγάλη, μιας και έχεις δημιουργήσει μαζί με το γιο σου, τον Γιάννη, λοιπόν έχεις δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο χώρο για είδη υγιεινής εδώ στο Κοντάρι, δίπλα στο σούπερ μάρκετ My Market, και ευχής έργο θα είναι πάντα τα παιδιά μας ξεπερνάνε. Αυτό το ευχόμαστε όλοι. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, χρώματα και αρώματα. Αρώματα δεν είχες, χρώματα όμως είχες πολλά και υποθέτω ότι θα μοσχομύριζε εκεί πέρα μέσα το μαγαζί. Από χρώματα που χτίσαμε 45 ολόκληρα χρόνια ήταν το μαγαζί στην Καλοπλήτου. Το άλλο στο Κοντάρι είναι περίπου 24 χρόνια. Τόσο πολλά είναι. Βέβαια. Είναι 24 χρόνια το μαγάζι στο Κοντάρι, το οποίο έχει ήδη υγιεινής, πλακάκια, βρύσεις ό,τι αφορά την οικοδομή και έπιπλα κουζίνας, πόρτες και τέτοια πράγματα. Και ήταν και ένα τολμηρό βήμα εκείνο τον καιρό που ξεκινούσε η εμπορική δραστηριότητα της Χίου να επεκτείνεται προς τα έξω. Η αποκέντρωση που λέγαμε. Μπράβο, και υπήρχε και μια απορία κατά πόσον θα μπορέσουν αυτά τα μαγαζιά να σταθούν μακριά από την πόλη. Αλλά τελικά, επειδή ακριβώς αποκτήσαμε όλη Ρόδα τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο απλά και πολύ πιο έτσι, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, άνετα. Πας, παρκάρεις, φεύγεις κτλ. Επειδή μέσα στην αγορά, στην Καλοπλήτου συγκεκριμένα, ασφιχτιούσαμε, δεν είχε χώρο να παρκάρει ούτε μηχανάκι κτλ. Το θεώρησα σκόπιμο τότε να κάνω τη λεγόμενη αποκέντρωση. Βγήκα από το κέντρο, εκεί έχει χώρο για πάρκινγκ να παρκάρουν και 20 και 30 αυτοκίνητα, που λέει ο λόγος. Ο εκθεσιακός χώρος είναι 1000 τετραγωνικά. Έχει αποθηκευτικούς χώρους, έχει ό,τι θέλει ο άλλος, μεγάλη ευρεία γκάμα να διαλέξει κτλ. Και αποδείχθηκε ότι ήταν σοφή κίνηση αυτή, διότι εξακολουθεί και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Αυτό το μαγαζί το τρέχει τώρα ο γιος μου. Πάντως και... οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τέτοιου είδους μαγαζιά υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά και το ερώτημα είναι ποιο είναι το μυστικό για να μπορείς να επιβιώνεις. Είναι πάρα πολλά τα μαγαζιά με... Δημήτρη, κοίταξε να δεις κάτι. Μαγαζιά είναι πολλά και ο ανταγωνισμός είναι αθέμητος και λογικός. Όμως, επειδή ήμουν ναυτικός πριν
ξεκινήσω το, και ασχοληθώ με το εμπόριο. Όταν ξεκίνησα το εμπόριο, το φυλάδιο το έκρεψα και είπα να μην το ξαναπάρω. Mm. Για να μην ξαναπάρω το φυλάδιο έπρεπε να δουλέψω σωστά, καθαρά, τίμια και όμορφα και ωραία. Ούτε να κλέβω, ούτε να κοροϊδεύω, ούτε να γελάω τον κόσμο. Δούλεψα σωστά, καθαρά και τίμια και γι' αυτός, πώς το λένε, εκτιμήθηκε. Εκτιμήθηκε και βέβαια ευχαριστώ τον κόσμο που τη σχή όλου που με στήριξε και με στηρίζει ακόμα, στηρίζει το γιο μου ακόμα. Και τους ευχαριστώ διότι σε αυτούς οφείλεται όλη μου η επαγγελματική επιτυχία, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πότε ξεκινάει όμως η ζωή του Μιχάλη Φράσκου, ο οποίος έχει και έναν αδερφό τον Νίκο και ο οποίος και αυτός ασχολείται με τα πράγματα. Και έναν αδερφό που έμεινε στο το Δημήτρη. Ναι. Και μια αδερφή τη Δέσποινα. Α, πολύ σωστά. Ναι, τέσσερις. Τέσσερις. Γερή να είστε. Ναι. Λοιπόν, 1953 μου έλεγες. Ναι, 1953, Ατσική. Σημαδιακή μέρα, 28 Οκτωβρίου γεννήθηκα, στο πρώην Μιευτήριο, εκεί που ήταν στην εφορία απέναντι που δεν υπάρχει πια. Δύσκολα χρόνια, αλλά ωραία χρόνια. Μεγαλώσαμε στην Ατσική, μετέπειτα την ονομάσανε Στεφάνο Τσουρί. Και να πούμε βέβαια ότι ο πατέρας ήταν ένας από τους γνωστούς. Ταξιτζής, ναι. Ήτανε ταξιτζής για πολλά χρόνια. Τον καιρό που το ταξί ήταν αναγκαίο και απαραίτητο για τις μετακινήσεις μας. Ναι, τον καιρό που τα ταξί ήταν στην πιάτσα ήταν 15 ταξί περίπου με ονοματεπώνυμα. Και δουλεύαν όλοι. Και δουλεύαν όλοι. Τώρα είναι 110, δεν ξέρω πόσα ταξί είναι, τα οποία φυτοζωούν κατά την άποψή μου, διότι έχει γεμίσει υγειοταχή και δεν... Λοιπόν, πρώτα παιδικά χρόνια λοιπόν, τι γίνεται? Τα πρώτα παιδικά χρόνια ήταν στη πανέμορφη εκεί Ατσική, η οποία Ατσική έσφιζε από ζωή, είχε 4-5 μπακάλικα, είχε 2 φούρνους, είχε 3 τσαγκαράδικα που διορθώνανε παπούτσια, μέχρι και βαφείο ρούχων είχε, του Μουστάκα, που έβαφε τα ρούχα, γιατί ο κόσμος τότε στα ρούχα δεν τα πετούσε. Ναι. Τα έβαφε, το σάλαζε χρώμα και τα ξαναφοράγανε. Έτσι. Έτσι. Και αυτό το μαγαζί ήταν λίγο πιο κάτω από την Αγία Παπαντή. Ήταν το γυμνάσιο Θηλαίο στα χρόνια μου χτίστηκε, αν θυμάμαι καλά, στο 60. Δεν υπήρχε, ήταν αλάνα και παίζαμε μπάλα εκεί πέρα στο γυμνάσιο Θηλαίων. Ήταν ωραία γειτονιά. Εξού και ήταν και ο Αετός εκεί, η ομάδα η οποία μετέπειτα, μετά από χρόνια έγινε εγώ πρόεδρος εκεί. Και έγραψε και ιστορία ο Αετός. Ναι, και έγραψε ο νέος Αετός, γιατί ο παλιός Αετός αυτοί γράψαν τη μεγάλη ιστορία. Είχε 2 ποτοποιίες του Χότζα και του Απάλαρου, έτσι που εκεί μέσα εμείς από γέμματα δουλεύαμε. Πλέναμε τα μπουκάλια, δεν υπήρχαν μηχανές που πλένανε. Πλέναμε τα μπουκάλια, γεμίζαμε τα μπουκάλια, τα καραφάκια, τα τέτοια. Πηγαίναμε τα απογέματα τις ελεύθερες ώρες και με την ώρα πληρωνόμαστε. Και βγάζαμε χατζηδίκι. Όπως δούλευα και στο φούρνο του Αίμνης του Βογιατζή και κατέβαζαμε το καροτσάκι ψωμιά κάτω στη χώρα ή το μεσημέρι όταν σχολούσα γύριζα και μοίραζα τα ψωμιά στα σπίτια. Δηλαδή εξαπαλώνω ανήχων στον αγώνα της βιοπάλης. Βέβαια. Βέβαια. Και τα καλοκαίρια δούλευα στο ζαχαροπλασίο της Μέλισσας, στο ζαχαροπλασίο του Μουτάφη. Εκεί τουλάχιστον έτρωγες κανένα γλυκό τουλάχιστον. Γι' αυτό πέσαν τα δόντια μου. Από γλυκά άλλο τίποτα. Μάλιστα. Δηλαδή από μικρό στο κουρμπέτι. Επομένως στα παιδικά χρόνια τι σημαδεύονται από δουλειά και από παιχνίδι βέβαια. Κοίταξε δουλειά γιατί είμαστε φτωχή οικογένεια. 4 παιδιά, δύσκολα τα χρόνια τότε. Να σκεφτείς ότι τότε νερό του Δήμου δεν είχαν όλα τα σπίτια. Πηγαίναμε στη Βρύση εκεί στη γωνιά της Αγίας Παπαντής. Βάζανε τους τενεκέδες με τη σειρά, μόλις ερχόταν το νερό, γιατί 2-3 ώρες την ημέρα είχε νερό. Και παίρνανε νερό η μάνα μου, οι γειτόνισσες, η μία-μία παίρνανε τον τενεκέ το νερό να πλύνουν τα ρούχα και να μαγειρέψουν. Έτσι. Δύσκολες. Ήταν δύσκολα χρόνια. Αλλά ξαναλέω, ήταν πολύ ωραία χρόνια γιατί ήταν συντροφικά, παίζαμε μεταξύ μας όλοι εκεί η γειτονιά, οι φίλοι, οι συμμαθητές και τέτοια. Και
Είμαστε, πώς να σου το πω, ήταν ωραία πολύ δεμένη, χρονιά. Ναι, πολύ δεμένοι. Μιχάλη, σχολείο τι γίνεται? Σχολείο, καλή ερώτηση. Πηγαίναμε στο 6ο Δημοτικό, εκεί που είναι δίπλα στην βιβλιοθήκη του Κοραή. Ένα πολύ καλό σχολείο με καλούς δασκάλους. Με διευθυντή τον κύριο Γιακούμα, τον Αντρέα τον Γιακούμα, τον κύριο Αγκά, τον κύριο Φαϊτάκη, την κυρία Πόπη, τους θυμάμαι όλους. Και τελειώνοντας το δημοτικό. Τι παιδί σου? Μέτριας κατηγορίας. Δεν είναι πιο πολύ του παιχνιδιού και της φασαρίας παρά των μαθημάτων. Μάλιστα. Μετά πήγα στην εμπορική 2 χρόνια. Στην εμπορική γιατί? Στην εμπορική γιατί πήγαινε και ο αδερφός μου εκεί, ο πιο μεγάλος. Είναι 2 χρόνια πιο μεγάλος ο αδερφός μου. Και πήγα και εγώ 2 χρόνια, αλλά εγώ ήμουνα της δουλειάς. Ήθελα να μάθω τέχνη, ήθελα άλλα πράγματα. Μετά τη δευτέρα τάξη πήγα κατευθείαν στη δευτέρα νυχτερινή σχολή. Υπήρχε τότε νυχτερινή σχολή, σχολή μαθητείας, η οποία ήταν... Στην οποία θήτευσαν πάρα πολύ, ναι, ήτανε, και βγήκαν και καλοί επαγγελματίες. Εκεί στο δημοτικό σχολείο το 6ο, ακριβώς απέναντι ήταν η σχολή μαθητείας, με διευθυντή τον κύριο Πιταούλη, ένα Κορνταδούση. Και εκεί πήγα ως μαθητευόμενος ηλεκτρολόγος και πιάσα δουλειά, δούλευα σε εγκαταστάσεις του με τον ηλεκτρολόγο, τον Ψαλτάκη. Ναι, ήταν εκείνο τον καιρό που ο ηλεκτρισμός άρχισε να επεκτείνεται και στα υπόλοιπα χωριά. Όχι, και... θα σου πω, ήταν η εποχή που χτιζόταν το εργοστάσιο στο Κοντάρι. Εκείνα τα χρόνια ξεκινούσε το εργοστάσιο στο Κοντάρι. Ήταν κάπου 67, επί Χούντας έγινε αυτό. 67 με 68, κάπου εκεί πέρα πρέπει να ήταν. Ναι, ήταν 67 με 68. Γιατί εκεί η ΔΕΗ ζήτησε μαθητευόμενους να πάρει στη ΔΕΗ και ηλεκτροτεχνίτες και μηχανοτεχνίτες. Και μετά από κάποια τεστ που δώσαμε, πέρασα κι εγώ και... Κάτσε, εκεί στη σχολή πόσο καιρό, 2 χρόνια μένεις? Ναι, σκάρτα 2 χρόνια και να σου πω το γιατί. Την ημέρα δουλεύεις και πας το βράδυ? Την ημέρα δουλεύαμε και το βράδυ πηγαίναμε σχολή. Στη ΔΕΗ όμως με στείλανε στο εργοστάσιο. Κάτσε, που... κάτσε, να τα πάρουμε τη σειρά. Πόσο εύκολα τα πράγματα ήταν από άψεις μαθημάτων στη σχολή? Στη σχολή ήταν εύκολα τα πράγματα. Εμπειρικά ήταν? Γιατί τα μαθήματα που μας κάνανε, καταρχήν δεν ήταν 6-7 ώρες, ήταν λιγότερες οι ώρες, αλλά μας κάνανε μάθημα καθηγητές οι οποίοι ήταν επαγγελματίες. Δηλαδή ήταν, ξέρω εγώ, κουστούμπέκες, ήταν. Μάστορες, ας το πούμε, και μας κάνανε πάνω στη δουλειά μας μαθήματα και τέτοια. Τα έπαιρνες? Βεβαίως και τα έπαιρνα. Βεβαίως και τα έπαιρνα. Στη ΔΕΗ, το λοιπόν που είχα πάει στο καινούριο εργοστάσιο, τότε χτιζότανε και δουλεύανε, είχαν αρχίσει και δουλεύανε οι μισές μηχανές και μετά μπαίνανε μπροστά οι άλλες. Αντί να μας έχουν δίπλα σε μαστόρους να μαθαίνουμε την τέχνη, μας είχαν σαν εργάτες. Να βάφουμε τις καμινάδες, να καθαρίζουμε, να το χαμάλι, να... Δηλαδή μας είχαν καθαρά για εργάτες και όχι για μαθητευόμενους τεχνίτες. Με ημερομίσθιο 6 ευρώ, 6 δραχμές. Ναι. Ήταν το ημερομίσθιο 6 δραχμές. Και 6 δραχμές δεν φτάνανε να πλύνουν τα ρούχα που λερώναμε, ας πούμε. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, είχα πάει τότε στο τόπα στο μάστορα, στους υπεύθυνους. Πολλά παιδιά. Ναι, ήταν πολλά παιδιά οι οποίοι μείνανε κιόλας, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν και από εκεί. Ήταν πάρα πολλοί από τη σχολή μαθητείας που μείνανε και κάνανε πορεία εκεί. Λοιπόν, εγώ ζήτησα από τον διευθυντή, του λέω, ένα Ταλφανίδης ήταν. Του λέω, κοίταξε να δεις, είμαι μαθητευόμενος. Με έχετε από το πρωί στο βράδυ τσαπαφτιάρι, να βάφω με ρολά, να πηγαίνουμε να κάνουμε, να δείχνουμε, να ράνω, ή θα με έχετε να μάθω ή θα πάω να φύω. Με λίγα λόγια, σηκώθηκα και έφυγα. Και σταμάτησα και τη σχολή και έβγαλα φυλάδιο και μπάρκαρα. Πόσο εύκολη ήταν η απόφαση αυτή για μπάρκο? Κοίταξε, πόσο δύσκολη η απόφαση. Όλος ο κόσμος εκείνο τον καιρό μπάρκαρα. Εκείνο τον καιρό όλοι ήταν διέξοδος η θάλασσα. Έτσι.
Ήταν έξω τη θάλασσα. Δύσκολη δουλειά, αλλά τουλάχιστον πληρωνόσου να έβλεπε. Είχε την αμοιβή σου και λε εντάξει. Και έτσι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα μπαρκάρεις με το Καρίνα. Το, ναι, το 69 πρώτο μπάρκαρα με την εταιρεία του Χαντρή. Αρχικά σε κουραζερόπλια. Είχε τότε σε γραφείο ο Χαντρής εδώ που το έχει ακόμα, ο οποίος ήταν ο Κουδής σαν εκπρόσωπος και εκεί ζήτησα δουλειά και με έστειλε μέσα στην αρχή ως καμαρωτάκι. Εκεί... Έχω την εντύπωση ότι σε αυτά τα κουραζιερόπλια αυτές οι ειδικότητες είναι πολύ δύσκολες και πολύ κουραστικές. Πάρα πολύ δύσκολες. Αλλά ήταν πιο πολύ δύσκολα ακόμα τα βαπόρια, γιατί τα βαπόρια, βλέπουμε τώρα τα βαπόρια που έχουν 5-6.000 κόσμο και λέμε τι πράγματα είναι αυτά. Το Καρίνα που σου λέω ήταν ένα βαποράκι σαν το μισό Σάμος που έρχεται εδώ τώρα, έτσι. Δηλαδή είχε πλήρωμα μέσα 70 άτομα και έπαιρνε 200 ανθρώπους με 200 επιβάτες. Και έτσι και πέφτε σε καιρό. Δεν είμαι όρθιο τίποτα. Δηλαδή ήταν. Οι επιβάτες πώς αντιδρούσαν. Πώς να σου το πω. Ναι. Εν τω μεταξύ εκεί το πρώτο μπάρκο, το βαπόρι αυτό ήταν σε επισκευή, ήταν στο Αμπελάκι. Στο Αμπελάκι, εκεί που κάνανε επισκευή, δεν είχε ούτε ρεύμα το βαπόρι, ούτε μαγείρους μέσα, ούτε τίποτα, ούτε φαγιά, ούτε τίποτα. Το βράδυ μόλις τελείωνε η δουλειά. Οι άνθρωποι πηγαίνανε, βγαίνανε όξο και πηγαίνανε και στα σπίτια τους από εδώ εκεί τρώγανε. Εγώ δεν είχα πάρει ούτε προκαταβολή ούτε τίποτα και δεν υπήρχε ούτε φαΐ ούτε τίποτα, άστο. Για μια εβδομάδα... Έρεψες. Είχε πέσει πείνα. Έρεψες. Μάλιστα. Και μετά από την Καρίνα βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει στο Ρομάντικα. Κοίταξε, το Ρομάντικα μετά... ήταν το πιο, ας πούμε... Το δεύτερο, μεγάλο, πιο... Όχι, ίδιας κατηγορίας. Ήταν αυτό, ήταν, ο Χαντρής το είχε πάρει, ήταν θαλαμιγός του Ips Out. Ήταν σαν μέγεθος το ίδιο βαπόρι, ήταν πιο πολυτελείας, πιο καλό, πιο ξέρω εγώ. Με αυτό κάναμε κρουαζιέρες Μεσόγειο και πήγαμε και Καραβαϊκή. Στην Καραϊβική που πήγαμε, στον δρόμο είχαμε θέματα. Ας το ξεπίδατο. Γιατί καλέ. Για να το πούμε και αυτό. Τι θέματα. Τι να πούμε, τρεις μέρες αγνοούμενοι είμαστε. Τρεις μέρες. Αγνοούμενοι. Α, αγνοούμενοι. Α, τόσο καλέ. Μάλιστα. Και μετά πώς σας βρήκαν. Εσείς τι είσαστε, δηλαδή, είχε θάλασσα, τι... Ναι, είχαν πέσει σε καιρό. Εδώ είχαμε καλό καπετάνιο, ήταν ο Χιώτης. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο καπετάν Αντώνης ο Μαρίνος. Ήταν πολλοί χιώτες μέσα. Αυτός ήταν καπετάνιος, ήταν ο Χωριατάκης, ο Άγγελος, ήταν ο Κακούλας, αυτόν που είχε το φαρμακείο ο πατέρας, ήταν πολλοί χιώτες μέσα, εν πάση περιπτώσει. Είχαν πέσει σε πολύ δύσκολο, σε κυκλώνα τέλος πάντων, που μετά στο Γιβραλτάρ κάτσαμε για επισκευή, δηλαδή είχε πάει τέτοιο χάλτο. Και ξέρεις, τότε δεν μπορεί να επικοινωνούσαν ούτε κινητά, είχαν τίποτα, ούτε ασύρματα, είχαν φύγει από το βαπόρι πάνω. Κεραίες. Και επικοινωνήσαμε μετά από 5 μέρες στο Γιβραλτάρ που κάνανε επισκευή. Και γι' αυτό μας είχαν και για χαμένους. Πώς ήταν η ζωή μέσα σε αυτά τα κουραζιερόπλια, ειδικά για το πλήρωμα έτσι, για το κατώτερο πλήρωμα. Απαγορευόταν να πάτε στα σαλόνια και από εδώ και από εκεί που λένε. Ναι, απαγορευόταν να πάτε στα σαλόνια με τους επιβάτες να έχει επαφή και τέτοια πράγματα. Για ευνοϊκούς λόγους, οι καμαρότοι, δηλαδή αυτοί που έρχονταν σε επαφή, καλοντημένοι, ευπρεπείς και με τρόπους, με γλώσσες κτλ. Δύσκολη η διαβίωση, διότι εκεί οι καμπίνες είμαστε 4-4 μέσα. Δεν ήταν δύσκολα, δεν είχε ο καθένας την καμπίνα του. Και πού να δεις παράγει στο Πατρίσι, είμαστε 7 σε κάθε καμπίνα μας. Λοιπόν, μετά το Ρομάντικα βλέπω εδώ πέρα 1971, Πατρίς. Ήταν το βαπόρι εκείνο το οποίο έκανε δρομολόγια για το Αυστραλία. Έκανε τη γραμμή Πειραιά Αυστραλία. Εγώ έτυχα στο τελευταίο ταξίδι που έκανε Πειραιά Αυστραλία, γιατί μετά τους μετανάστες τους έφερνε αεροπορικό στο Τσιμπουτί
ή στο Άντεν και από εκεί πηγαίναμε Τσιμπουτή, Αυστραλία, που ήταν 10 μέρες το ταξίδι, ενώ κάναμε το κύκλο της Αφρικής, κάναμε ένα μήνα. Α, αυτό δεν το ξέρω. Και... δηλαδή, ας πούμε, βρήκανε λύση αυτή, αεροπορικό Τσιμπουτή και μετά... Ναι, ναι, γιατί κάνανε το γύρο, δεν έμπαινε μέσα από το Σουέζ τότε. Και βέβαια, εκείνο τον καιρό ήταν χιλιάδες οι μετανάστες, οι οποίοι, χιλιάδες. Οι οποίοι πηγαίνανε στην Αυστραλία. Χιλιάδες. Άμα λέμε χιλιάδες, εγώ τότε είχα πάρει την άδεια Θαλαμιπόλου και ήμουν σερβιτόρος μέσα στο Πατρίς και άμα σου πω πόσους ανθρώπους σε σερβίριζα την ημέρα, θα πάθεις πλάκα. Ναι. Μάλιστα. Πατρίς. Στο Πατρίς έκανα μέσα περίπου 1,5 χρόνο. Και βέβαια θα υπήρχαν έτσι και περιπτώσεις δραματικές. Ναι, και με το Πατρίς είχαμε περιπέτεια. Με το Πατρίς είχαμε τρακάρι μέσα στο Σίδνεϊ κάτω από τη γέφυρα. Με ένα... Εκεί τότε λόγω, δεν ξέρω γιατί, σαμποτάρανε, δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν λόγω της Χούντας, δεν έρχονταν πιλότοι να μας βάλουν μέσα. Μάλιστα. Και οι πιλότοι, οι καπετάνοι τα βάζανε μόνοι τους στο βαπόρι μέσα. Γιατί φεύγεις από το Πατρίς? Γιατί είχα κάνει μέσα 1,5 χρόνο. Oh. Είχα πολύ, και, πολύ καιρό. Και πας σε ένα γκαζάδι, όχι, πας στρατιώτης, πας από ό,τι βλέπω. Όχι, όχι, μετά από εκεί πήγα σε γκαζάδικο. Το γκαζάδικο, Άγιος Βλάσιος. Και έκανα 1,5 χρόνο. Πώς, καμαρότος? Ναι, εκεί έκανα μάγειρο καμάρωτος, έμαθα και μαγειρική και ήμουν μάγειρο καμάρωτος 1,5 χρόνο. Τα θυμάσαι ακόμα. Γιατί, εμένα μου αρέσει και μαγειρεύω, βέβαια. Τυχερή κύριε κυρία. Ναι. Λοιπόν, γκαζάδικο και... λοιπόν, 1,5 χρόνο και εκεί. Από εκεί πήγα Φαντάρος, γιατί ήρθε το βαπόρι από την Αμερική, θα με Πειραιά με καλαμπούκι φορτωμένο. Και εκεί, επειδή ήμουν ανυπόταρχος, ανεπίλεκτος, πήγα Φαντάρος. Σε άσχημη εποχή, το 1974, που ήταν η μεταπολίτευση, ήταν το χώρα ίσια, μέσα. Ίσια, που ήταν το, το χώρα μέσα, το χώρα όξο. Εννοείς εθνικά. Πήγα για 24μηνο και έφυγα με 32 μήνες. Mm-hmm. 32 μήνες τεθωρακισμένα στον Εύρο, 1,5 χρόνο. Πώς ήταν τα πράγματα σε χώρο διασπορά, σε αντίσκηνα. Πώς ήταν τα πράγματα εκεί? Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Σήμερα ο στρατός, για τους στρατεύσιμους είναι κολέγιο. Ναι. Σήμερα είναι κολέγιο ο στρατός που πάνε 9 μήνες και... Είναι μια αλήθεια αυτή. 32 μήνες έκανα Φαντάρος. Τελειώνεις λοιπόν το στρατιωτικό και έρχεσαι πίσω. Εν τω μεταξύ, έχεις στο νου σου ότι εγώ θα ξαναμπαρκάρω πάλι. Ναι, πάω και ζητάω δουλειά πάλι στον Κουδί και μου λέει: έχω μια καλή δουλειά, καλό βαπόρι. Και με στέλνει πάλι στο ίδιο. Oh. Στον Άγιο Βλάση του Χαντρική που είχα ξανακάνει το τελευταίο βαπόρι. Ναι. Και ξαναπάω μέσα και κάνω πάλι 1,5 χρόνο. Ω, oh. Καιρό έκανες και εκεί. Ναι. Από εκεί είχα κάνει τη σύρμαγιά, γιατί δεν σου κρύβω ότι τα βαπόρια τότε δεν ήταν. Ναι, μάζευε 5 φράγκα, αλλά δεν ήταν ό,τι καλύτερο για την εποχή τα βαπόρια εκείνα. Ήταν δύσκολη, πολύ δύσκολη ζωή. Ας εποχή δεν έκλεινες 2 χρόνια, δεν δικαιούσε να γυρίσεις πίσω. Να γυρίσεις πίσω, ναι. Μετά το κάμανα 1,5, μετά το κάμανα χρόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, και μετά από αυτό το πάρκο... Ξαναπάω λοιπόν στον Άγιο Βλάσιο. Είχα μαζέψει 5 φράγκα και έκανα το μαγαζί στην Καλοπλήτου. Και έτσι, ξεκίνησα. Και έτσι κλείνει ένας κύκλος. Κλείνει ένας κύκλος που έχει σχέση με τα παιδικά, εφηβικά και νεανικά σου χρόνια. Ναι. Και τον επόμενο κύκλο, αγαπητές φίλες και φίλοι, θα τον δούμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Thank you.
Μιχάλη Φράσκου διαδρομή στη συνέχεια, νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους με τα πολλά χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας. Είδαμε μέχρι τώρα, αγαπητές φίλες και φίλοι, την πορεία του μέχρι που κατάφερε τελικά, όπως περισσότεροι, ή μάλλον τα κατάφερε να βγει έξω, αλλά ήταν και η επιθυμία των περισσότερων ναυτικών εκείνων τον καιρό, πώς θα βρούμε καμιά δουλειά έξω. Και ο Μιχάλης Φράσκος αποφασίζει με τη Συρμαγιά, όπως μας είπες, μ' άρεσε η λέξη, είχα καιρό να την ακούσω. Με τη Συρμαγιά λοιπόν που κάνει στα βαπόρια, βγαίνει έξω και ξεκινά το μαγαζί το οποίο ήταν στην αρχή της Καλοπλήτου. Με ποιο σκεπτικό, Μιχάλη, το 1978. Κοίταξε, τότε υπήρχε ανοικοδόμηση, ξεκίναγε μάλλον η ανοικοδόμηση μεγάλη. Εγώ είχα μέσα μου το δαιμόνιο του... Το εμπορικό. Το εμπορικό δαιμόνιο. Μ' άρεσε και ήθελα, τέλος πάντων, ήθελα καταρχήν να κάνω κάτι και βρέθηκε αυτό το μαγαζί, το είχε ένας μπουλάς και αυτός είχε γενικιαζόμενα και διάφορα άλλα και το πήρα από εκεί και ξεκίνησα από εκεί. Κάτσε, με ποιο σκεπτικό όμως, εντάξει, παίρναμε ένα μαγαζί, ήθελα να πρέπει, να... όχι, θέλω το, να πω το, ότι το σκεπτικό, πρέπει να έχουμε και κάτι στο μυαλό μας, το σκεπτικό, περί τίνος πρόκειται. Το σκεπτικό ήταν να γίνω στεριανός και να κάνω οικογένεια. Ωραία. Δηλαδή να μείνω στη στεριά. Την είχες βρει ήδη. Να κάνω οικογένεια, να είμαι κοντά στην οικογένεια. Την είχες βρει ήδη. Σχεδόν, ναι. Την κυρά. Ναι. Είναι η... Είναι η Μέλπου Παπαμιχαλάκη. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Η οποία είμαστε 43 χρόνια μαζί. Και στα 100. Ευχαριστώ. Και έχετε πόσα παιδιά, δύο. Δύο παιδιά, ναι. Ένα, το Γιάννη και την Βάσα. Μάλιστα. Και, πολύ ωραία. Και τρεις εγγονές. Και πώς αποφασίζεις λοιπόν να ασχοληθείς ειδικά με αυτό το αντικείμενο. Να σου πω, δεν το είχα στο μυαλό μου να ασχοληθώ Sony και Ντε με χρώματα. Είπαμε ότι μια προϋπόθεση ήταν ότι εκείνο τον καιρό είχαμε μεγάλη ανοικοδόμηση. Η προϋπόθεση η δική μου ήταν να μείνω στη στεριά, γιατί στη θάλασσα είχα τραβήξει σχετικά πολλά, αν και σε μικρή ηλικία, και ήθελα να μείνω να γίνω στεριανός, ήθελα να κάνω μια δουλειά και είχα δει 2-3 δουλειές, ξέρω εγώ, και κατασταλάξα σε αυτήν, διότι είδα ότι το μέλλον ήταν εκεί. Και μου βγήκε, εν πάση περιπτώσει, μετά από πολλή δουλειά. Πόσο εύκολο ήταν το ξεκίνημα? Πάρα πολύ δύσκολο ήταν το ξεκίνημα, γιατί δεν είχα γνωριμίες, λόγω που ταξίδευα, δεν είχα γνωριμίες ούτε με εργολάβους, ούτε με μηχανικούς, ούτε με κανένας, δεν με ξέρε κανένας. Μετά από πάρα πολλή δουλειά... Δεν απογοητεύθηκες. Δεν το βάζα κάτω, όχι, δεν απογοητεύτηκα, γιατί φόρτωνα το αυτοκίνητο τις Κυριακές και γύριζα τα χωριά και πουλούσα πράγματα. τη μια Κυριακή γύριζα τα βορειόχωρα, την άλλη Κυριακή γύριζα τα νοτιόχωρα, την άλλη στα Καρδάμιλα. Άλλοι κάνανε την ίδια δουλειά? Όχι. Α, ήσουν μοναδικός? Όχι. Η Εμπισάν ήθελα να κάνει αυτή τη δουλειά. Τότε ήταν η Εμπισάν, ήταν μαγαζιά φτασμένα. Ήταν μαγαζιά τα οποία η Εμπισάν είχε τότε. Που είχαν δουλειά και δεν χρειαζόταν να τρέχει. Και δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν. Η Εμπισάν είχε 5-6 μαγαζιά. Ήταν άλλοι που ήταν φτασμένοι. Τι είχε στα χωριά, είχε κίνηση στα χωριά. Εγώ φόρτωνα το αυτοκίνητο πράγματα και γύριζα στα χωριά και φώναζα και πουλούσα ό,τι φανταστείς. Καροτσάκια, αυτιάρια, τσάπες, καρφιά. Α, και τέτοια εκτός. Από... όχι μόνο μπογιές. Ναι. Υπέφευγα το πρωί και γύριζα το βράδυ. Όλα τα χωριά γύριζα. Δύσκολο το. Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Η χωριά του και... τι γινόταν εκεί πέρα, εντάξει. Κοίταξε, σε πήγαιναν σε χωριά που τον καιρό εκείνο τα χωριά, ειδικά τα βορειόχωρα, ήταν γεμάτα. Τώρα τα βορειόχωρα, άμα θα πας και φωνάξεις, σε ακού κανένας. Είναι όλα τα χωριά είναι άδεια πάνω. Ποιο ήταν το πιο καλό χωριό από τις εμπορικές δραστηριότητες? Κοίταξε, τα νοτιόχωρα ήταν καλά, αλλά τα βορειόχωρα και τα Καρδάμιλα και ειδικά η Βολισσός. Η Βολισσός τότε είχε 5-6 μαγαζιά πάνω. Ναι. Είχε πολλά μαγαζιά. Μπακάλικα λέω 5-6, έτσι, χώρια τα υπόλοιπα που είχε πάρα πολλά μαγαζιά. Στα βορειόχωρα δούλευα πάρα πολύ καλά. Απορώ που κανείς άλλος δεν ζήλεψε να ακολουθήσει. Κοίταξε, αυτό θεωρούνταν πλανόδιο εμπόριο και εγώ σιγά σιγά το σταμάτησα, γιατί αυτή μια δυνάμωσε η δουλειά και από την άλλη
είχα αρχίσει να κουράζομαι και τα λοιπά και το οργάνωσα διαφορετικά το θέμα. Μάλιστα. Επομένως λοιπόν το ξεκίνημα μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά η συνέχεια ήταν, ας το πούμε, εύκολη, με κόπο και με προσπάθεια και με επιμονή. Ναι, με πολλή δουλειά, με πολλή δουλειά. Μιλάμε ότι το πρωί έφευγα από το σπίτι στις 6 ώρα και πήγαινα το βράδυ στις 10. Για πολλά χρόνια. Για πολλά χρόνια. Δηλαδή από 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ με έβλεπε. Το σπίτι με έβλεπε για λίγες ώρες για ύπνο. Τι ήταν εκείνο που προτιμούσαν περισσότερο? Κοίταξε, προτιμούσανε. Επειδή το μαγαζί είχε ποικιλία, είχα μέχρι σύρματα περίφραξης, είχα υδραυλικά, είχα πάρα πολλά. Είχα αρχίσει και οργανωνόμουνα και με υδραυλικούς και με μπογιατζίδες. Οπότε ήταν πιο... Ναι, είχε πιο πολλούς κωδικούς στο μαγαζί. Και σιγά σιγά επεκτάθηκα και στα πλακάκια και στα ειδηγινής και έκανα και δεύτερο μαγαζί δίπλα, είχα κάνει απάνω και μετά κατέληξα στο κοντάρι. Μάλιστα. Ξεκίνημα λέει συνδικαλιστικές δράσεις. Το 1983, μέχρι τότε η πολιτική ποιο ρόλο έπαιζε στη ζωή σου? Η πολιτική, άμα με ρωτούσες για τίποτα μπαράκια, για τίποτα αυτά, για το εξωτερικό, τα ξέρα από όξω στα βαπόρια. Για πολιτική μέχρι τότε είχα μεσάνυχτα παραπέντε. Δεν ασχολούμουν με την πολιτική καθόλου. Ό,τι άκουγα από τον πατέρα μου και πότε να άκουσα τον πατέρα μου που έλειπα και ταξίδευα. Δηλαδή με την πολιτική δεν ασχολούμουν. Τώρα μου ήρθε, επειδή πες για τον πατέρα σου, ο Νικολής ζωγράφησε από εκείνο τον καιρό. Ο Νικολής, όχι. Ο Νικολής είχε το ταλέντο και αυτά, αλλά ο Νικολής, μπορεί να μην το ξέρεις, τελειώνοντας το γυμνάσιο, σπούδασε φαρμακοποιός. Ναι, το ξέρω. Και δεν άσκησε το επάγγελμα κτλ. Δεν ξέρω. Δηλαδή από μικρός δεν είχε αυτή την τάση, να το πούμε έτσι. Στο σπίτι δηλαδή. Κοίταξε, καλλιτεχνικά έστιχτα είχε, γιατί έπαιζε βιολί, έπαιζε κιθάρα, έγραφε, δημοσιογραφούσε. Ζωγράφιζε, όπως λες. Έχουμε κάνει την εκπομπή με το... Έκανε πολλά και διάφορα τέτοια, μέχρι που καταστάλαξε σε αυτό που του άρεσε και που του αρέσει και που του αγαπάει. Και κάνει τα γεωγραφία και... Λοιπόν, 1983. Ποια είναι η αφορμή, ποια είναι η αιτία, ποιο είναι το έναυσμα, θέλεις για να ασχοληθείς με τα πολιτικά? Γιατί συνδικαλιστική δράση εννοούμε πολιτική δράση. Ναι, να σου πω, ξεκίνησα πρώτα από το σωματείο. Είμαστε ιδρυτικά μέλη που ιδρύσαμε το Σωματείο Εμπόρων Ειδών Υγιεινής και Οικοδομών. Και έχουμε και προστάτη τον Άγιο Γιάννη την Καλαμαριά στο Σωματείο. Και κάθε χρόνο ερχόμαστε και κάνουμε εκεί την αυτοπλασία και τη γιορτή μας. Ξεκίνησα από το Σωματείο, από εκεί σαν ιδρυτικό μέλος και... Τότε είχαμε πρόεδρο τον Κοτσακά, τον Κώστα. Μετά από κάποια χρόνια ανέλαβα κι εγώ πρόεδρος και μέσω του Σωματείου είχα ανεκατευτεί στην Ομοσπονδία. Στην Ομοσπονδία, στην ΟΕΒΕ, ανέλαβα και πρόεδρος σε κάποια χρόνια. Θα πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησα από το Σωματείο το δικό μας των Εμπόρων Ειδών Υγιεινής και Οικοδομών και μέσω του Σωματείου μπήκα και στο Επιμελητήριο και στην Ομοσπονδία και ασχολήθηκα αρκετά σοβαρά με το συνδικαλισμό. Η καθαρή πολιτική πότε μπαίνει στη ζωή σου? Η καθαρή πολιτική, να σου πω, όταν... Βέβαια είναι γνωστό ότι ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Ναι, σωστά. Και μια και είναι επίκαιρο, είμαι δύο φορές σύνεδρος σε συνέδρια το 2009 και το 2014 ήμουν σύνεδρος. Μάλιστα. Εκείνο τον καιρό πώς γίνεται? Επί Κώστα Καραμαλή και επί Σαμαρά. Γιατί η Νέα Δημοκρατία εκείνο τον καιρό? Θεωρούσες τον εαυτό σου έτσι ως... Μολονότι ότι ο μπαμπάς ήταν εθνικόφρον. Δηλαδή ακόμα χειρότερο. Είχε πάει στη Μέση Ανατολή, είχε πολεμήσει στο Ρήμινο, στο Ελλαδαμέ. Αυτό δεν σημαίνει εθνικόφρον. Κοίταξε, εκεί που είχε πάει και τα λοιπά, οι ιδέες του δεν αλλάξανε. Με το εθνικόφρον που είπες, ναι, με προβλημάτισες. Γιατί το εθνικόφρον σημαίνει ακροδεξιός? Όχι, 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 όχι. Όχι, εθνικόφρον,
Μια αγάπη προς την πατρίδα κτλ. Ναι, το είπα με την πιο ευρεία έννοια, δεν ήταν ακροδεξιός καθόλου. Παρόλο που η Χούντα τον ευεργέτησε, γιατί μέσω της Χούντας πήρε άδεια ταξί, η Χούντα τότε, όσοι είχαν τις προϋποθέσεις, τα ένσημα και τα τέτοια πράγματα, τους έδωσε δωρεάν άδεια ταξί. Και είχε τις προϋποθέσεις και πήρε. Και παρόλα αυτά, ούτε τους πήγαινε καθόλου, ούτε τους... Απλώς είχε πολεμήσει στον Ιερό Λόχο. Λοιπόν, δεν μου είπες, γιατί στη Νέα Δημοκρατία. Να σου πω, όταν πήγα σαν εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση στην Αθήνα, στη ΓΕΣΕΒΕ, εκεί ήταν καθαρά πολιτικοποιημένη η σύνεδρη, ναι. Λοιπόν, υπήρχε ο συνδυασμός της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ κτλ. Και εγώ είχα κάποιους γνωστούς εκεί, συναδέρφους. Εντελώς τυχαία δηλαδή. Εντελώς τυχαία. Και μου λέει, βρε καλό στο Μιχάλη, έλα εδώ. Με πήρε. Και τι, όταν είχαν αυτή τη συνέδριο και γενική συνέλευση και εκλογές, στο ξενοδοχείο ήταν τα μισά δωμάτια πιασμένα από τη Νέα Δημοκρατία, οι άλλοι από το ΚΚΕ, οι άλλοι από το ΠΑΣΟΚ. Με πήραν εκεί. Εντελώς τυχαία. Ναι, εντελώς τυχαία. Και τέλος πάντων, από εκεί ξεκίνησε. Βέβαια, τη δεύτερη τετραετία, όταν πήγα... Δηλαδή, πώς να το πούμε τώρα, έτσι, σε κάλυπτε αυτό που εξέφραζε η Νέα Δημοκρατία ή απλά και μόνο επειδή φίλοι σου είπαν, έλα εδώ πήγες. Εμένα, κοίταξε να δεις, εγώ πήγαινα σαν εκπρόσωπος των επαγγελματιών. Ποτέ δεν είδα τα πράγματα πολιτικά για το τίποτα. Δηλαδή πήγαινα για το συμφέρον των μαγαζιών, πήγαινα για το συμφέρον της τσέπης μας. Μένα ότι αυτοί που με ψηφίζανε, δεν με ψηφίζανε γιατί ήμουν νεοδημοκράτης. Με ψηφίζανε γιατί δεν καταλάβαινα Χριστό. Ήρθε ο Σιμίτης εδώ και λέμε δεν θέμε να σε δούμε καθόλου. Δεν θέμε ούτε υπόμνημα. Λέει γιατί όσα υπομνήματα δώκαμε τα πετάξατε. Μας απαντήσατε καν. Είπατε δεν ήταν και μοναδική. Όχι, δεν ήταν και μοναδική, με θέλω να σου πω. Χωρίς σχεδόν το ίδιο κάνουμε. Μπράβο. Θέλω να σου πω ότι δεν καταλάβαινα εγώ. Εμπανά ήταν ο Σιμίτης, εμπανά ήταν όποιος να είναι. Αν ήταν. Γιατί, με συγχωρείς. Αν ήταν ο Καραμάλης. Η Νέα Δημοκρατία τι μου έκανε εμένα. Ξέρω. Τίποτα. Στον Εύρο τον καιρό που στην επιστράτευση ήταν επίστρατος ο πατέρας. Δεν είχες ενταχθεί ακόμα. Ναι, ήταν επίστρατος ο πατέρας μου. Υπηρετούσε ο αδερφός μου, υπηρετούσα εγώ. Έτσι, τρεις. Και πήγε τότε ο πατέρας μου στο Σόδι. Ο πατέρας μου ήταν εδώ που είναι, ήταν το μακαρονάδικο παλιά. Υπηρετούσε εδώ ο πατέρας μου και πιάνει το Σόδι και του λέει: εσύ έτσι και έτσι. Φέρε το γιο μου από τον Εύρο στοιχείο να υπηρετήσει. Ναι, αμένα Γιάννη, ακόμα στον Εύρο ήμουνα. Δηλαδή, τίποτα δεν μου. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι αρχίζεις και το 1983. Να ξαναθυμάσαι την παλιά σου αγάπη που ήταν το ποδόσφαιρο. Στη γειτονιά εκεί, επειδή είχαμε τον Αετό, εκεί μεγαλώσαμε με τον Αετό και αυτά, ξαναιδρύσαμε τον Αετό σε καινούρια βάση, ας πούμε. Μας είχαν βοηθήσει κάποιοι παλιοί, ο Σταυρινουδάκης, ο Βερβέρης και πολλοί άλλοι, ας πούμε. Ιδρύσαμε τον Αετό εκεί της γειτονιάς και ξεκινήσαμε από τη τρίτη τοπική κατηγορία και σιγά σιγά το είχαμε πιο πολύ σαν χόμπι, δηλαδή είμαστε υπέρ του αθλητισμού, της ιδέας, τη φανέλα, την ομάδα μας, δεν βλέπαμε τίποτα παρακεί, ας πούμε. Ήταν οι εποχές που... Είμαστε μια οικογένεια. Ήταν οι εποχές που πολλοί ήταν εκείνοι που ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο. Και μάλιστα έγραψαν και ιστορία. Κακά τα ψέματα, ήταν πάρα πολύ. Ναι, βέβαια ήρθε ένα σημείο στο τέλος που έφυγα αειδιασμένος και από τότε έχω να ξαναμπω σε γήπεδο. Τόσο καλά. Βέβαια. δεν είσαι μοναδικός πάντως. Ναι. Γιατί εκτός με την πάροδο του χρόνου ότι έγινε, ήταν όλοι με το χέρι έτσι, πόσα θα μας δόκεις και πόσα θα μας δόκεις. Δηλαδή αρχίσανε τα λεφτά και φεύγανε. Εννοείς ποδοσφαιριστές. Και όχι μόνο. Λοιπόν, έπιασε το πράγμα και πλάτιασε, βεβαίως. Πλάτιασε και έπρεπε εγώ να δουλεύω το μαγαζί μου να πηγαίνω όλα στις ομάδες.
Έτσι. Το ήταν ότι όλοι βάζανε βαθιά το χέρι στην τσέπη η πολιτεία για να μπορέσουν να επιβιώνουν οι ομάδες. Η πολιτεία δεν βοηθούσε. Δηλαδή θυμάμαι όταν είχα αναλάβει, γιατί είμαστε με την ΑΕΧΗ, ο αδερφάς σωματεία, τότε σε έφερα το Σεϊταρίδη προπονητή, του Σεϊταρίδη τον πατέρα, τον Δημήτρη, για προπονητή εδώ και πήραμε πρωτάθλημα και κύπελο. Πόσα λεφτά φύγανε εκεί. Και πάμε να παίξουμε για το κύπελο ερασιτεχνών στην Κρήτη. 700 χιλιάρικα η μετακίνηση. Το κράτος τίποτα. Ποιος θα τα πλήρωσε. Και διαιτητές. Γελάω γιατί. Και διαιτητές από την Κρήτη, στημένοι. Βάζαμε ένα γκολ και τώρα με δύο. Δηλαδή το παιχνίδι έληξε 5-4 που εμείς έπρεπε με σωστή διαιτησία να έχουμε κερδίσει 7-0. Και μέχρι το πρωί να παίζαμε δεν κερδούσαμε. Έτσι, και χαλάσαμε 700 χιλιάρικα γιατί τότε πηγαίναμε στην Αθήνα, διανυχτερεύαμε. Με πόση διάθεση αλήθεια βάζατε όλοι το χέρι στην τσέπη και ποιοι όλοι. Ποιοι όλοι. Μόνος. Ποιοι όλοι. Για πες μου, ποιοι όλοι. Να σου πω έναν έναν. Ναι. Ποιοι όλοι. Καλά, βέβαια δεν λέω ειδικά για τον ΑΕΤΟ, για την ΑΕΧΗΟΥ, μιλάω γενικά. Γιατί το χέρι στην τσέπη δεν το βάζε κανένα. Εδώ δεν μας δίνανε παίκτη. Όταν είπαμε να βγει Δέλτα Εθνική και κάναμε γενική συνέλευση στην ΕΠΣ, είπαμε να δώσει κάθε ομάδα από ένα παίκτη με υποσχετική, με εγγυήσεις, με επιταγές, με ό,τι θέλει, γιατί δεν είχαμε λεφτά. Ναι. Καμία ομάδα δεν έδωσε παίκτη ούτε για δείγμα. Και έπρεπε εγώ να πληρώσω πόσα εκατομμύρια για να κάνω ομάδα να βλέπει ο κόσμος. Πάντως ήταν εκείνο τον καιρό. Ο κόσμος πήγαινε στο γήπεδο, γέμιζε τα μεζάρια, γέμιζε. Πήγαινε, ναι, πήγαινε. Όταν όμως έληξε η περίπτωση και λέω του Σεϊταρίδη, κάνε μου μια έκθεση. Ποιοι παίχτες κάνουν, ποιοι παίχτες δεν κάνουν, ποιες παίχτες πρέπει να φέρομαι κτλ. Όταν είδα και κάτσαμε και κάναμε ένα προϋπολογισμό, λέω παιδιά, άντε γεια σας. Διότι από το συμβούλιο κανένα. Δηλαδή κατάντησε αυτά που βγάζει από το μαγαζί να τα δίνει στο ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο. Είχα κάνει συναυλίες, εκδηλώσεις, τι να σου πω, είχα φέρει την Αθηναϊκή Κομπανία, είχα φέρει την Κρέη, είχα φέρει τον Γερμανίδη, είχα φέρει, να σου λέω τώρα... Είχε ανταπόκριση. Ανταπόκριση είχε, ανταπόκριση. Κάναμε χωροσφαιρίδες για να μαζεύουμε λεφτά, για να βάζω πιο λίγα από την τσέπη. Ανταπόκριση υπήρχε, μαζεύαμε λεφτά, αλλά τα λεφτά, τα έξοδα πολλές να είναι. Φεύγανε, σφαίρατα φεύγανε τα λεφτά. Και εγώ δεν είχα, όπως μετά ήταν να μην αναφερθώ σε ονόματα, ο Ζανάρας και ο Άρσκο και που είχαν ο Ντούβλης και τα λοιπά. Δεν ήμουνα της οικονομικής επιφάνειας που να πιάσω να... Μάλιστα. Γιατί αποδείχθηκε ότι τότε η Δέλτα Εθνική και αυτή ήταν βρωμιά και λυσοδία. Βρωμιά και λυσοδία. Ναι. Τέλος, τα λέει όλα αυτά. Οι υπόλοιποι τι κάνανε. Βοηθούσαν με τον τρόπο του. Ο καθένας, κοίταξε, όποιος μπορούσε, συνεισέφερε. Όποιος δεν μπορούσε, όταν τώρα ο άλλος ήταν δημόσιος υπάλληλος με τρία παιδιά, με αυτά τι λεφτά να βάλει μέσα στο σωματείο. Βοηθούσε με άλλο τρόπο. Είτε που βάζαμε λαχνούς, να πουλήσει λαχνούς, είτε να βοηθήσει στην εδώ, εκεί στην ομάδα κτλ. Μιχαλή, αν θα μπορούσες έτσι να θυμηθείς κάποια περιστατικά εκείνης της εποχής, εκτός από το παιχνίδι της Κρήτης, έτσι και με δικούς μας ανθρώπους, ποια θα ήταν. Που εμείνανε δηλαδή στη μνήμη σου. Κοίταξε, ένα περιστατικό που δεν θα φύγει από το μυαλό μου ποτέ είναι ότι στην Καλλιμασιά μέσα παίζαμε με τον Όμηρο και ο Χριστόφορος, ο Τσατσαρώνης τερματοφύλακας, βγήκε και έκανε απόκρουση και όπως έπεσε κάτω έμεινε. Το παιχνίδι συνεχίστηκε και από τον πάγκο βλέπω τον Βασίλη τον Μυριακό και τρέχει σφαίρα και από πίσω του εγώ και πάμε και είχε γυρίσει η γλώσσα του. Εάν δεν ήταν ο Βασίλης ο Μυριακός, ο Χριστόφορος δεν θα υπήρχε σήμερα. Από τις χειρότερες, πώς να σου το πω τώρα, από τις χειρότερες περιπτώσεις που έζησα μέσα στα γήπεδα. Από εκεί και πέρα. Και ξύλο φάγαμε σε παιχνίδια και... Το ξύλο που εκτός γήου. Στη Σάμμο φάγαμε ξύλο. Δηλαδή το ξύλο πώς πώς μεταφραζόταν. Κοίταξε, στα παιχνίδια, τα εκτός έδρας τότε στα παιχνίδια ήταν στην ΚΟ που είχαμε πάει, να είναι το γήπεδο Τίγκα, είχαμε πάει και με τον Βάπορ, είχαμε ένα βιβλίο στον Ίσο Χίος τότε. Τίγκα το γήπεδο, πως χιλιάδες κόσμο και χωροφυλάκι ήταν τρεις.
από τη στιγμή που μπαίνανε μέσα οι παίκτες, ήταν η πόρτα μισάνοιχτη και πέφτε ξύλο στους παίκτες, σε όλους. Τι... Μιλάμε για ξύλο, τι για αίθεια. Τι εποχές και εκείνες. Ναι. Μάλιστα. Τι να πρωτοθυμηθώ. Βέβαια, μπαίνεις και στη διοίκηση της Εψυχίου. Ναι, μετά αφού σταμάτησα... 90. Πότε σταματάς από τον ΑΕΤΟ, η γυναίκα δεν γκρίνιας. Η γυναίκα ήταν, εντάξει, από τη μία ήταν Κέρβερος, η γκρίνα υπήρχε γιατί... Σου λέει κάτσε ρε φίλε, από τη μία τσέπη τα βάζει, από την μία τα βγάζεις. Πιο πολλές ώρες ήμουν στο γήπεδο παρά στο σπίτι με τα παιδιά. Ναι. Γιατί τότε είχαμε φαντάρους, έπρεπε να πιάνω τους διοικητές να μου βγάλουν έξω τους παίχτες, να πάω στην Καλαμωτή να τους κατεβάσω κάτω, να πάω στο Χαλκιό, στο πυροβολικό, να βγάλω τον Αλφαντάρο όξο. Να... Και αυτή ήταν χώριση. Μου λέει ο διοικητής, καλά, εγώ σε βγάζω έξω, δώ μου 2-15 κιλά που για να βάψω το θάλαμο. δηλαδή, το τρεπλό μετά του ωφελή μου. Και γινόταν ένας χάμος, η γυναίκα μου δικαιολογημένα, γιατί όλη μέρα στο γήπεδο. Μια χρονιά παραμονή, ήταν παραμονή Χριστούγεννα. Είχαμε πάει πρώτη φορά στα χρονικά, στα Καρδάμιλα, απόσυρση ομάδα στο ξενοδοχείο των Καρδαμήλων. Πολυτέλειος. Και το ξενοδοχείο, επειδή ήταν χειμώνας, δεν είχε κουβέρτες και όλο το βράδυ παίζαμε μπις, παίζαμε αραή μπουραή, παίζαμε, βάζαμε ο κάθος από 2-3 φανέλες, πού να κοιμηθούμε με το κρύο. Μάλιστα. Να... κάποια στιγμή όμως απογοητεύεσαι πια καλά-καλά και λες, για χαρά. Ναι, απογοητεύτηκα γιατί ειδικά στην ΕΠΣ που είχαν κατευθεί για 2-3 χρόνια... Από την ΑΕΧΙΟΥ πότε αποχώρησε. Από την ΑΕΧΙΟΥ αποχώρησα όταν ανέβηκε ΔΕΛΤΑ Εθνική, διότι δεν μπορούσα να ανταποκριθώ οικονομικά πια, διότι αποδείχθηκε ότι δεν βοήθησε κανένα σωματείο. Υπό την αιγίδα της ΕΠΣΧΙΟΥ έγινε Γενική Συνέλευση. Αν θυμάμαι καλά, στο Ναυτικό Όμιλο κάναμε τη Γενική Συνέλευση. Και δεν ανταποκρίθηκε κανένα σωματείο, δεν δώσει κανένα παίχτη. Με αποτέλεσμα η ομάδα να πάει όπως ήταν. Είχαμε και κάποιους φαντάρους που φεύγανε, δηλαδή όπως ανέβηκε έτσι και δυσκολίες, πολλές. Και ασχολήθηκα τότε με την ΕΠΣΗ, είχε εκλογές, είχα βγει γραμματέας. Και διαμέσου αυτής, αν θυμάμαι καλά, με το Ρισκάκι πρόεδρο. Μιχαλή, αυτή η ενασχόλησή σου με τα ποδοσφαιρικά σε βοηθήσει στη δουλειά σου. Μπορώ να πω... Έκανα λίγο δημόσιες σχέσεις περισσότερες, δηλαδή γνωρίστηκα λίγο περισσότερο... Πιο πολύ κόσμο. Ναι, με πιο πολύ κόσμο. Γνώρισα πιο πολύ κόσμο γιατί πηγαίνοντας εδώ εκεί στα χωριά και στα ξέρω εγώ, με γνώρισε κόσμο, γνώρισα κόσμο κτλ. Τα χωριά πότε τα παράτησες. Τα χωριά. Πότε τα παράτησες να μην πηγαίνεις στα χωριά. Στα χωριά δεν τα παράτησα ποτέ, πηγαίνω ακόμα και τώρα. Α, και τώρα πας. Στα γήπεδα δεν πάω. Στα γήπεδα δεν πάω. Στα γήπεδα από τότε που... Διότι με την ΕΠΣΧΙΟΥ πήγα σε πολλά παιχνίδια εκτός χιού παρατηρητής και στη χιού παρατηρητής. Πήγα σε παιχνίδια στην Αθήνα, το οποίο εκεί είδα... Έφαγες ξύλο που είδα, όχι, δεν έφαγα ξύλο, αλλά αυτά που είδα, αυτά που γινότανε, ήταν από τις πιο μεγάλες αφορμές να τα παρατήσω και να φύγω. Πιστεύεις ότι γίνονται και τώρα, αν δεν θα γίνονται. Τώρα κι αν γίνονται. Τώρα κι αν γίνονται. Τώρα κι αν γίνονται. Λοιπόν, 1994, υποψήφιος για ΣΕΒΕ. Εκεί, σε αυτή τη Γενική Συνέλευση... Λίγο πιο σύντομα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πάτησα ποδάρι, διότι οι μεγάλες πόλεις, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, αυτοί εκλέγανε όλους τους συμβούλους και δεν υπήρχε εκπρόσωπος από τα νησιά. Με αποτέλεσμα στη ΓΕΣΕΒΕ μέσα, δηλαδή, που ήταν 24 άτομα, να εκπροσωπείται από Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, άντε και την Κρήτη. Τα νησιά, Βόρειο, Νότιο, Αιγαίο κτλ. Δεν εκπροσωπούνταν. Και επειδή μας είχαν δεδομένους, λέει, αυτός είναι δικός μας, αυτός δικός μας, το παιδιά, όπα, θα μπει
εκπρόσωπος για τα νησιά, να ακούγεται και φωνή από τα νησιά. Μπαίνω υποψήφιος, εκλέγομαι και φάνηκε ότι εκλέχθηκα κατά λάθος. Γιατί μου ήρθε τηλεγράφημα, συγχαρητήρια, εκλεγήκατε, ελάτε την τάδε μέρα του μήνα να γίνομαι σε σώμα. Και σε τρεις μέρες μου έρχεται άλλο τηλεγράφημα ότι λόγω ισοψηφίας με τον κύριο Τάδε, κατόπιν κληρώσεως, με φάγανε με συνοπτικές διαδικασίες. Λοιπόν, πρόεδρος ΟΕΒΕ το 2000, προβλήματα πολλά και εδώ. Κοίταξε, μα οι συνδικαλιστές για τα προβλήματα είναι. Τότε συναγωνιζόμαστε για να μην γίνουν τα σούπερ μάρκετ 2 και 3 χιλιάδες μέτρα, για το ωράριο να μην γίνει και τις Κυριακές να μην ανοίγουν και τα λοιπά. Τότε είχαμε πολλούς αγώνες, οι οποίοι, όπως βλέπεις, ήρθε το πράγμα και πήγανε χαμένοι. Δεν πήγανε χαμένοι. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, αλλά δεν πάει. Αλλά κάναμε τόσο μεγάλους αγώνες και έρχονται τώρα και βλέπεις 5 αλυσίδες κρατάνε το λιανεμπόριο. Έτσι. Και μας έχουνε, να μην την πω τη λέξη. Κέρβεροι. Κέρβεροι, ναι. Δεν μπορείς να τους αντισταθείς. Έτσι, ναι. Οι 5 αλυσίδες. Ναι. Και εμείς είχαμε 5 μπακάλικα στη γειτονιά μας και τώρα είναι 5 αλυσίδες όλη την Ελλάδα. Σύνεδρος και της Νέας Δημοκρατίας το 2009 και το 2014, με τον Καραμαλή και με τον Σαμαρά. 1998 υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Πέτρο Παντελάρα. Ναι, εκεί έγινε το εξής. Ήμουνα υποψήφιος με τον Πέτρο. Και επειδή δεν με ψηφίσαν οι δικοί μου. Πώς. Απλά πράγματα. Τότε ήταν ο Δήμος Χίου, ήταν ο Δήμος Ιωνίας, ο Δήμος Μαστιχοπολίου. Ήταν όλοι οι Δήμοι. Λοιπόν, εμένα οι δικοί μου, όλοι οι συγγενείς μου και αυτά ψηφίσαν στην Καλλιμασιά. Ο γαμώτη. Δηλαδή, εγώ δεν βγήκα τότε δημοτικό σύμβουλο για καμιά 30 ψήφι. Οι οποίοι ήταν όλοι ψήφοι δικοί μου, που ψηφίσαν στην Καλλιμασιά. Να σχολιώσουμε με άλλα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν με τον Μιχάλη Φράσκο. Εμπειρία μεγάλη κι αυτή. Όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν και χορηγός θεσμόστρας Τιμιανών, με τις μπογιές του. Τι γλύκα έχουν οι μπογιές. Ωραίο πράγμα, Οι μπογιές έχουν γλύκα, αλλά έχουν και... Τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να τις κάνουν οικολογικές και έχουν κάνει λαδομπογιές του νερού, βερνίκια του νερού, όλα αυτά, γιατί λες γλύκα, αλλά οι μπογιές είχαν μέσα μόλυβδο, είχαν μέσα χημικά πολλά που κάνανε κακό στην υγεία. Ενώ μυρίζεις και λες τι ωραία μυρωδιά, εμείς πόσα χρόνια την αναπνέαμε μέσα εκεί. Μιχάλη, ήταν πολλές οι εταιρείες που βγάζανε μπογιές, που παρήγαγαν μπογιές. Πολλές οι εταιρείες. Πολλές εταιρείες και τώρα έχουν γίνει και πολυεθνικές, διότι η Βιβεχρώμη είναι πολυεθνική εδώ και πολλά χρόνια. Η Βιτέξ τα ίδια είναι, δηλαδή, βέβαια για τα χρώματα που αναφέρεσαι είναι τα ελληνικά χρώματα πάρα πολύ καλά ποιοτικά, γι' αυτό και δεν έχουμε πολλά εισαγόμενα. Μάλιστα. Ποιο χρώμα σ' αρέσει πιο πολύ? Αλλά ποιο χρώμα... Σ' αρέσει πιο πολύ? Όχι, δεν έχω συγκεκριμένο χρώμα. Εμένα μου αρέσει η θάλασσα, το χρώμα της θάλασσας. Να βλέπω θάλασσα και να μην κοιμάμαι. Μάλιστα. Αυτά. Φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος. Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα, αλλά φτάσαμε στο τέλος. Αν μου επιτρέπεις, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, που τόσα χρόνια με ανέχονται. Δεν είσαι και μοναδικός που ανέχονται. Τους ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κόσμο που με στήριξε πόσα χρόνια. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Φράσκο, ο οποίος είναι συνταξιούχος, αλλά εξακολουθεί και ασχολείται με το αντικείμενο το οποίο χρόνια τώρα υπηρετούσε. Τώρα ασχολούμαι με ότι έχω βάρκα, έχω αμπέλη, έχω πολλά πράγματα. Εντάξει, μια χαρά. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον κύριο Αντώνη Φεγκουδάκη για τη φιλοξενία του και τον κύριο Πάντο, επίσης διευθυντή του Ελληνικού Κάστρου. Να είστε καλά μέχρι την άλλη εβδομάδα, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Γεια σας.